σέντρα προς την περιοχή. Κεφαλιά και μπάλα στα δίχτυα για τον Όφη. Είναι το 0-1 με την Πατερνά. Μπάλα η Κοτσάκη, η Μουστάκ από τα αριστερά θα σεντράρει. Περνάει η μπάλα, η Ριμπάνσκα θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα για το 1-2. Η γυναικεία ομάδα ποδοσφαίρου του Όφη πηγαίνει από το καλό στο καλύτερο, έχοντας ως βαρύ πυροβολικό την Νικόλ Ριμπάνσκα. Αλλά το ταλέντο δεν λείπει και από τις άλλες παίκτριες και σίγουρα ο Κώστας Πατζαρίδης έχει κάθε λόγο να αισθάνεται ικανοποιημένος. Ο Όφη είναι σαν την οικογένειά μου. Είμαι χαρούμενη εδώ και έχω πολύ καλή σχέση με όλους. Θέλω να πετύχω πολλά γκολ, να επαναλάβω την περσινή χρονιά και να πάρουμε το πρωτάθλημα. Η αλήθεια είναι ότι ο ρόλος του Όφη τα τελευταία χρόνια στο πρωτάθλημα είναι αρκετά πρωταγωνιστικός. Έχουμε αρκετά αξιόλογο σύνολο και όπως πολύ σωστά αναφέρατε, η νίκη με τον Παναθηναϊκό ήταν ως τώρα η μεγαλύτερη στην ιστορία της γυναικείας ομάδας και ευελπιστούμε να έρθουν και ακόμα μεγαλύτερες. Είναι ένα μεγάλο όπλο για εσάς η φίλη σου και συμπαίκτριά σου η Νικόλ. Έτσι, νομίζω πως θέλω να μου πεις κάτι, γιατί και την ημέρα που πήρε το βραβείο διαφήμισε τον Όφη, τη γυναικεία ομάδα του Όφη σε όλη την Ελλάδα και όχι μόνο. Η αλήθεια είναι ότι δικαίως έχει αναδειχθεί και η καλύτερη ξένη παίκτρια και πρώτη σκόρερ. Η αλήθεια είναι ότι είμαστε πάρα πολύ τυχεροί που την έχουμε στην ομάδα, όχι μόνο σαν παίκτρια, αλλά και σαν άνθρωπο. Είναι κομμάτι της οικογένειας, το αποδεικνύει καθημερινά και είμαστε όλοι πάρα πολύ περήφανοι γι' αυτή. Η Πέιου θα πάρει την μπάλα και θα δώσει δεξιά στην Ραπάνη. Προσπάθεια της Ραπάνη μπαίνει στην περιοχή και αφήνει τώρα στην Πατερνά. Ξανά η Ραπάνη θα κάνει τη σέντρα και μονοκόμμα το φοβερό γκολ από τη Ριμπάνσκα για το 1-3. Μια συμπαίκτριά σου που σας αφήνει για την άλλη όχθη του Ατλαντικού. Και νομίζω πως είστε συγκινημένες που θα αποχωριστείτε τη Μαριάννα Τυραπάνη. Η αλήθεια είναι ότι το Μαριανάκι μας θα μας λείψει πάρα πολύ. Της ευχόμαστε τα καλύτερα. Μακάρι να προοδεύσει και στις σπουδές της και στο κομμάτι του ποδοσφαίρου και του αθλητισμού. Γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό να μην ξεχνάμε την εκπαίδευσή μας και να προσπαθούμε και για αυτή. Γιατί κάποια στιγμή το ποδόσφαιρο θα τελειώσει, αλλά εμείς πρέπει να συνεχίζουμε την ανάπτυξή μας και γι' αυτό είναι πάρα πολύ καλό που θα φύγει να συνδυάσει και σπουδές και αθλητισμό. Και της ευχόμαστε καλή σταδιοδρομία και να μας γυρίσει πίσω, να μας βοηθήσει. Βεβαίως. Παρόλο που δεν ήμουν πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα στον Όφη, το σωματείο με αγκάλιασε και πραγματικά ένιωσα τους λίγους μήνες που ήμουν εκεί πέρα ότι βελτιώθηκα και ότι ένιωσα ότι είμαι μέλος μιας ομάδας. Άκουσες και την Πέιου πριν να σε αποχαιρετά έτσι, με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Δεν θα στείλεις ένα μήνυμα σε όλα τα κορίτσια που θα δουν την εκπομπή? Βεβαίως. Εγώ θα ήθελα να τις ευχαριστήσω πάρα πολύ και να τους ευχηθώ ό,τι καλύτερο. Πραγματικά, εγώ πιστεύω πάρα πολύ στο σύνολο, πιστεύω πάρα πολύ στα κορίτσια του Όφη και πιστεύω ότι θα μπορούσαν κιόλας να κάνουν αυτό το πράγμα που δεν έχει κάνει ποτέ κάποια κριτική ομάδα, να πάρει το πρωτάθλημα φέτος. Στην Αμερική τα όνειρα δεν σταματάνε, λένε. Εσύ τι ονειρεύεσαι? Εγώ, να πω την αλήθεια, θα ήθελα να, συνδυάζοντας τον αθλητισμό με τις σπουδές μου, θα ήθελα να πάρω ένα καλό πτυχίο, ένα βαρύγδουπο πτυχίο, ώστε να, ακόμη και μετά που θα τελειώσει ο αθλητισμός για μένα, να μπορώ να αξιοποιήσω αυτό και να προχωρήσω την επαγγελματική μου καριέρα. Και το ποδόσφαιρο, η εθνική? Η εθνική, εγώ θα ήθελα πολύ να συνεχίσω το ποδόσφαιρο, αλλά πολλές φορές υπάρχουν απρόοπτα και τελειώνει κιόλας ο αθλητισμός. Σε κάθε ποδοσφαιριστή τελειώνει σε μια συγκεκριμένη ηλικία. Άρα, ναι, θα ήθελα να προχωρήσω, αλλά και οι σπουδές μου είναι μεγάλο κομμάτι. Της εύχομαι τα καλύτερα, εύχομαι να πετύχει τους στόχους της. Κάθε επιτυχία. Η γυναική ομάδα του Όφη τα τελευταία χρόνια πρωταγωνιστεί. Έχω την τύχη, συνήθως ο προπονητής δίνει το κίνητρο στις παίχτριες. Σε αυτή την ομάδα ίσως συμβαίνει το αντίθετο. Η παρουσία τους, ο δυναμισμός τους, ο εγωισμός που βγάζουν, ο ποδοσφαιρικός εγωισμός, μου δίνει και εμένα το κίνητρο το να θέλω να πάμε τον Όφη όσο πιο ψηλά γίνεται.